Με κεντρικό σύνθημα «Ας νικήσουμε τη βία» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα την οικογενειακή βία καθώς και τις πρακτικές διαχείρισης και προστασίας της οικογένειας. Επιδιώκεται η ενημέρωση για παρεμβάσεις πρόληψης και διάγνωσης τη δυσμενούς κατάστασης που δημιουργεί η ενδοοικογενειακή βία, για τρόπους αντιμετώπισης και μεθόδους διαχείρισης των κακοποιητικών σημείων και φυσικά τη νομική πρόβλεψη για την προστασία του θύματος και εν συνόλο του οικογενειακού συστήματος. Σήμερα μιλούμε για την πολυπίκυη ενδοοικογενειακή βία και πολλές φορές είναι εκείνη η οποία δεν φαίνεται, είναι εκείνη η οποία είναι και μόνο στα λόγια, που όμως τα λόγια πολλές φορές συντρίβουν. Είναι πάρα πολύ αυξημένα τα περιστατικά το τελευταίο καιρό. Πάντα ήταν, αλλά τώρα περισσότερο μάλλον καταγγέλλονται. Η ευαισθητοποίηση είναι μεγαλύτερη και θέλουμε ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί ακόμα παραπάνω. Είναι ένα θέμα που είναι πολύ επίκαιρο. Μέσα στην κρίση βλέπουμε τις περιπτώσεις κακοποίησης να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οφείλει να μας απασχολεί όλους και μας έχει απασχολήσει. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, τονίστηκε η σημασία της σύμπραξης όλων των φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας. Όταν κάποιος ταλαιπωρείται από μια ασθένεια, αν δεν λάβει την απαραίτητη αγωγή και θεραπεία, θα συνεχίσει να νοσεί και να εμφανίζει συμπτώματα. Χρειάζεται λοιπόν να συμβάλλουμε όλοι μαζί, εκκλησία, ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί υπηρεσίες, δημοσιογράφοι, ώστε να ανοίξουν επιτέλους οι κλειστές πόρτες της βίας και το πρόβλημα να βγει στην επιφάνεια και στο φως, ώστε να αντιμετωπιστεί με τον πιο ορθό και κατάλληλο τρόπο. Συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε από όλες τις σκοπιές να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση, δηλαδή τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών. Χωρίς αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συνεργασία, καθένας μόνος του. Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός πρωτοκόλλου ενεργειών αντιμετώπισης των περιστατικών, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία της ίδιας της οικογένειας. Να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές. Αυτό είναι το πρώτο. Για να εκπαιδευτεί η οικογενειακή βία, πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς πρώτα απ' όλα. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές όσοι ασχολούνται δηλαδή, με αυτό το φαινόμενο συνεχώς. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο Όμιλος της Κρήτη TV.